Παραβλέπουμε και τον πρόεδρο των Ελληνοορθοδόξων του Λιβάνου, κυρίων Ροδρίκτρε Δημήτριον Ερ Κούρι. Πάμε και στον ίδιο κύριε Γιάννη, θα το εξαρτήσει όπως θέλετε, για τις δραστηριότητες των Ελληνοορθοδόξων του Λιβάνου. Αν δεν έχει αντίρρηση. Πριν γίνει η παρουσίαση. Εις αποτέλους απολέγουμε τις θυμητικές διακρίσεις για τους καιρούς των αγώνα που κάνουν εις το πολύ ευαίσθητο γεωλογικά αυτό χώρο της Συμφυλίου για να διατηρήσουν το από αιώνες εθνική και θρησκευτική τους ταυτότητα και παράδοση με τον τρόπο που εκτίθεται ότι πρέπει πάση θυσία να βοηθούν οι λαοί να μείνουν στη γη με το να τους παρέχει λύσεις βίσα για να μεταναστεύουν. Μόνο ωραία αποτελέσματα θα πέφτουν στην περιοχή και σε όλο τον τάνιο. Και τελικό ουσιαστικό θύμα πάντα είναι ο φτωχός και ανίσχυρος λαός. Όχι λοιπόν όλες οι θρησκείες εξακόπησαν διαπληρώσεις και συμβίου. Μόνο ο ανώμητος χριστιανισμός που είναι η έφραυτος ορθοδοξία των ευλαβών και ταπεινών κληρικών και λαϊκών, εγκυρίχθηκε και διαδόθηκε με λόγια, εβεβαιώθηκε με θαύματα και σφραγίστηκε με αίμα. Αυτή την ορθοδοξία προσπαθούν όχι μόνο οι σιωνιστές, οι μασόνοι και όλοι οι αντίληψοι της νέας εποχής, της παγκοσμιοποίησης, της νέας τάξης πραγμάτων, του οικουμενισμού, του συνοδηλεύοντος των γραμματέων και φαρισαίων υποθετών, του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, αλλά και αυτοί οι αντίθρηστοι αποβάτες, οι παπικοί και οι προτεστάντες, παντιοτρόπως να εξολοθέσουν και να εξοθυνώσουν. Πού είναι η ελληνική ακόμη και των πατριαρχών και των ηθινόμενων της Ορθοδοξίας, ακόμη και στον προσφάτως ψηφιστέντα ρατσιστικό νόμο, αντιχριστιανικό, αντισταγματικό, αντιεθνικό και αντικοινωνικό νόμο. Οι θύνοντες έκαναν το πάνω να απαλληφθούν οι γεροκτονίες των Ιγκρασιατών, των Αργεντινίων και των Χριστιανών της Ανατολής. Αναγκάστηκαν να απαλλήξουν και την αναφορά για το τρίτο φύλλο τους βαρύτατα ασθενείς σοδομίτες για να περάσει αυτός ο αντιχριστιανικός νόμος. Όσον αφορά το αδερφάτο του τρίτου φύλλου, σίγουρα σε κάποια μελλοντική δροπολογία μεταξύ 5-10 κοιμωμένων βολευτών θα περάσει και αυτή. Διότι η πνευματική και θρησκευτική ηγεσία δεν έχει το σθένος και την παρκαριά να την παραταχθεί με τους αντιχρίστους των κατακτονίων σκοτεινών δυνάμεων και εμέσως δέχεται τα πάντα. Αχ, Χαΐμη σε Αγουστίνε, γιατί να καταδείξεις. Τη στρατευμένη θυσία με τα 104 χρόνια σου και να μην ζήσεις 150 έτη και να κεραυνοβολείς τους αιμονευσείς προβατός και τους λύκους. Τέλος βραβεύουμε τους αδικούς Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μπόκα, ιδιοκτήτες του Ρεωτικού Σταθμού Αρχαιρόγου στη Δή, οι οποίοι μας παρέχουν να μην διαφορώ. Πάμε λοιπόν στο βίντεο από τη δραστηριότητα της σύντομας όλων των Λιβάνων για να δείτε τη συνέχεια που προσφυγεί. Μας είχε γιούμουν να βοηθούν Thank you.
απογόνων αγωνιστών του 1821 και ιστορικών γενιών της Ελλάδος, τον κύριο Κωνσταντίνο Πλακούντα, να κάνει μια μικρή παρουσίαση για τα έργα και τις ημέρες του Δημήτρη και να ακολουθήσει μετά η επίδοση των τιμητικών πλακετών από τον πρώην υπουργό, τον κύριο Ζαΐνη, αν είναι δυνατόν. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριοι πρόεδροι των Σπαρκαλαδιτινής, των Χρυσοχοριτών Αρκαδίας, κύριοι βουλευτέ, κυρίες και κύριοι αδελφοί, χρησιμοποιώ τη λέξη που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας για να θυμίσω σε όλους μας ότι είναι η μέγιστη ανάγκη αυτή τη στιγμή να αδελφοποιηθούμε και να ενωθούμε τόσο για το τάμα του έθνους, γιατί το τάμα του έθνους ήταν, ακολούθησε το όραμα του Γολγοτρόνη. Το όραμα ήταν η ελευθερία της πατρίδας. Της πατρίδας μας, την οποία ο Θεός έβαλε την υπογραφή του και δεν την πήρε πίσω. Άρα εμείς μπορούμε να κάνουμε. Να κάνουμε το τάμα όραμα. Δεν είναι πάνω από πολιτικές σκοπιμότητες, πάνω από πολιτικές εμπλοκές. Το τάμα αφορά όλους μας. Είναι μια υπόθεση όλων των Ελλήνων, γιατί οι Έλληνες οι οποίοι, όπως βλέπουμε, και είδαμε προηγουμένως σε αυτά τα βίντεο που μας συνετάραξαν και μας προσγείωσαν, οι Έλληνες μάλλον ζουν εκτός Ελλάδος. Στην Ελλάδα ζουν μόνο οι Έλληνες. Το γονίδιο του Έλληνα, όχι το τι είναι, το γονίδιο του Έλληνα, είναι η ιστορία του. Η ιστορία που μας δίδαξε και που αν δεν τη μάθουμε, πιθανώς να χρειαστεί να την ξαναζήσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ήρωες, εγώ θα προτείνω στον όμιλο μας, κύριε Ζαΐνη, κύριε Υπουργέ, κύριε Πετμεζά, κύριε Μπότσαρη, θα προτείνω αυτόν τον άνθρωπο, τον Δημήτρη Ελχούρη, να το κάνουμε επίτιμο μέλος του ομίλου μας. Του 1921 και ιστορικών γενών της Ελλάδος δηλώνει ότι θα είναι άρρωγος με κάθε μέσο του στην υπόθεση τάμα του έθνους. Ο Λίβανος συνορεύει με τη Συρία και είναι η άλλη σπουδαία ορθόδοξη χώρα της Μέσης Ανατολής. Η ορθόδοξη της Μέσης Ανατολής, απόγονοι των Βυζαντινών, έχουν ελληνική ψυχή, αλλά και ελληνικό αίμα. Οι πόλεις Αμβιούν είναι το κέντρο των αραγόφωνων ελληνοορθόδοξων του Λιβάνου με 15.000 κατοίκους, όλοι ελληνοορθόδοξοι, έχει 11 ελληνοορθόδοξες εκκλησίες. Η ετυμολογία του ονόματος είναι αραμαϊκή λέξη Αμβιούν, που σημαίνει Έλληνες. Ο πληθυσμός της ευρύτερης περιφέρειας της Κούρα είναι περίπου 84.000, εκ των οποίων 65% ελληνοορθόδοξοι. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο αυτών, τον κύριο Ροντρίγκ Δημήτρη, Ελχούρη, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του αγωνίζεται ακόμα και με κίνδυνο της ζωής τους για την ελληνορωμαϊκή, ελληνοορθόδοξη ταυτότητά τους. Χάρη στις προσπάθειές τους, απαγορεύτηκε στους κινηματογράφους του Λιβάνου η προβολή της τουρκικής ταινίας Φετίχ 1453, δηλαδή άλλωση 1453. Επίσης, οι δικές τους διαμαρτυρίες, άρθρα, συνεντεύξεις, μέχρι και επίθεση δέχτηκε ο κύριος Δημήτρης από φανατικούς που θέλησαν και αυτό να τον απαγάγουν.
βοήθησαν στην απελευθέρωση των απαχθέντων μοναχών της Μανούλα. Ο κύριος Δημήτρης Ελχούρη είναι ο πρόεδρος του κόμματος της Αιγής Ανατολής, που είναι το πρώτο ορθόδοξο ελληνικό κόμμα στο Λίβανο και τη Μέση Ανατολή. Όμως ο Λίβανος δεν ησυχάζει. Τα μακροχρόνια εθνικά του προβλήματα συνεχίζονται και φαίνεται ότι θα συνεχίζονται δυστυχώς με νέους πολέμους. Κατά νεότερες πληροφορίες, η Σαουδική Αραβία πληρώνει τη Γαλλία για να προμηθεύει τον Λιβανικό στρατό με γαλλικά όπλα. Ας ευχηθούμε να μην χυθεί άλλο αίμα στην περιοχή και οι λαοί να ζουν ειρηνικά. Το ίδρυμα απολαστήσεων ηθικών και κοινωνικών αξιών, ο Διορθόδοξος Σύνδεσμος Παπαδόπουλος Βάρος, των περιοδικών η ιστοσελίδα Σκοτεινή Γραμμή και το Facebook η Φίλη του Τάμματος του Έθνους απονέμουν με τα βαθιά της εκτιμήσεως και θαυμασμού Πρόεδρον των Αγιορθοδόξων του Λιβάνου, απογόνων των Βυζαντινών, διακρινωμένων για την ελληνική ψυχή των, αλλά και των θερμών ελληνικών αίματος. Είναι συνεχώς διακρινωμένων, παραλέων, διαμαρτυριών, κινητοποιήσεων, η βία για την αποφράδα 29 Μαΐου του 1953 και ευγένει διαπρογραμματέων αντιδράσεων των, αναδεικνύουν τα προβλήματα των αδερφών χριστιανών, όχι μόνο του Λιβάνου, αλλά και όλης της Ανατολής και της Ελληνοορθοδοξίας. Το 2013, μάλιστα, εματέωσαν, όπως ακούσατε, την προβολή της τουρκικής θρασιτάνης προπαγανδιστικής ταινίας για την άρρωση της πόλης και έρχονται δε, όπως ο Θεός φωτίσει όλους εμάς, ιδία πατριάρχας, αρχιεπισκόπους, ηθήνοντας, να συνειδητοποιήσουμε και να αντιδράσουμε κατά της μεγίστης γενοκτονίας και επιζώσεων των χριστιανών από τις αιστείες τους. Εν Αθήνες, την 10η Σεπτεμβρίου του 2014, ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Αγνωστόπουλος και η Γενική Γραμματέας, κ. Κατερίνα Νοσοπούλου. Παρακαλούμε τον κύριο Υπουργό να αγωνίσει.
Ο μεγάλος Ρωμιός ο Δημήτρης έχει δει το βήμα για να μας λύσει. Διαδρομή Βηρητού Αθηνών. Δρόμος όπου πέρασαν καραβάνια και καραβάνια από την αυγή της ιστορίας έως σήμερα. Και εδώ είμαστε εμείς σήμερα για να τον περάσουμε από την αυγή του παρόντος προς το μέλλον. Καραβάνια που τα μετέφεραν κύματα και κύματα από εκεί μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εκεί. Κύματα οδηγημένα από ελπίδα μερικές φορές και μερικές άλλες από πόνο. Είναι ένα μεσογειακό κύμα το οποίο μετέφερε μια μέρα τον Καύρο από την Βίβλο στις ακτές της Ανατολής, στη Θήβα, κοντά στην Αθήνα, για να κηρύξει την αλφάβητο, το εργαλείο του πολιτισμού, το πιο σημαντικό από όλα. Εκείνος δεν αισθάνθηκε ότι είχε μετακινηθεί από χώρα σε χώρα, αλλά μάλλον από μέρος σε μέρος της μίας χώρας. Είναι ένα μεσογειακό κύμα το οποίο μετέφερε την Ευρώπη, αδελφή του Καμού, από τις ακτές της Ανατολής στην Ελλάδα, για να δώσει σε όλη την Ήπειρο το όνομα και τη μαγεία της. Είναι ένα μεσογειακό κύμα το οποίο μετέφερε χιλιάδες κατοίκους της Ανατολής στην Κύπρο και στην Κρήτη και χιλιάδες Κρήτες και Ίωνες προς την ακτή της Ανατολής για να κάνει αυτούς τους λαούς ένα μείγμα με έναν ενιαίο πολιτιστικό χαρακτήρα. Είναι ένα μεσογειακό κύμα το οποίο μετέφερε τον Μέγα Αλέξανδρο από τη Μακεδονία στις χώρες της Ανατολής. Για να κάνει... για να κάνει από εκείνο το εθνοτικό και πολιτισμικό μείγμα μια μεγάλη πολιτιστική ενότητα η οποία είναι ο ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος ένωσε όλο το μεγαλείο της θάλασσας με όλο το μεγαλείο της υπηρωτικής χώρας και συγχώνευσε την Ανατολή με τη Δύση και έτσι ήταν η πρώτη πολιτική ενσάρκωση σε εκείνο το πολιτιστικό εγχείρημα στο οποίο συνέβη αυθόρμητα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων της αλληλεπίδρασης. Επίσης είναι ένα μεσογειακό κύμα που μετέφερε τον Απόστολο Παύλο από την Ανατολή προς την Ελλάδα για να φέρει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στους φιλοσόφους της Αθήνας και τη δύναμη του Σταυρού στους διδασκάλους της Σοφίας και από εδώ και από τότε σχηματίστηκαν όλα τα θεμέλια της κοινής μας πολιτιστικής ταυτότητας. Επειδή είναι η γλώσσα της Αγίας Γραφής και η γλώσσα των προγόνων μου από τους Ρωμιούς της Ανατολής θέλησα να μιλήσω σήμερα.
σήμερα είναι η Συρία. Θέλησα να μιλήσω σήμερα στην ελληνική γλώσσα παρά το γεγονός ότι δεν την κατέχω καλά. Όμως, λόγω αρχής θα το κάνω. Η ελληνική χριστιανική ή αλλιώς η ρωμιακή ταυτότητα είναι εκείνος ο αετός με τις δύο κεφαλές. Η κεφάλι που βλέπει την Ανατολή, η κεφάλι που βλέπει την Ανατολή και η άλλη που βλέπει τη Δύση. Με την πνευματική και την πολιτική κεφαλή. Αυτή είναι η ουσία της ελληνικής ταυτότητας και της αποστολής. Αν γίνει η ταυτότητά μας μόνο δυτική, θα πεθάνει. Αν γίνει μόνο ηλική, θα πεθάνει. Πόσοι άναγκοι έχουμε σήμερα να επικεντρωθούμε σε αυτές τις δύο πτυχές της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Αν σήμερα τεθεί σε μας το ερώτημα ποια είναι η ιδιότητα της Ελλάδας, η απάντηση πρέπει να είναι άμεση. Αρμονία Ανατολής και Δύσης. Αρμονία πνευματική και ηλική, αιώνιος δικέφαλος, αυτός είναι ο ελληνισμός. Ανατολικές πόλεις που μιλούν ελληνικά, γράφουν στα ελληνικά, προσεύχονται στη Δαμασκό για τη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα για την Αντιόχεια. Η Βηρυτός κλαίει για τον πόνο της Κωνσταντινούπολης και κλαίει στο Χαλέπι. Και κλαίει στο Χαλέπι για τον πόνο της Σμύρνης και συμπονά η Τρίπολη με την Καπαδοκία. Εργάτες από τη Βηρυτό, Χωράν, Δαμασκό, Αθήνα και Κύπρο χτίζουν μια εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη. Και στρατιώτες από το Χαλέπι, Θεσσαλονίκη, Χόμς, Λατάκια και Αντιόχεια υπερασπίζουν την Ιερουσαλήμ. Έτσι ήταν το κλίμα στο οποίο προέκυψε η πολιτιστική μας ιδιότητα στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Και την κουβαλήσαμε στην καρδιά μας μέχρι σήμερα, παρά τη διαδοχή των σύμφωνων και κατακτήσεων. Έτσι, για παράδειγμα, γεννήθηκε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Αντιόχεια. Έζησε στην Κωνσταντινούπολη και εξορίστηκε στην Ανατολία και κουβάλισε όλους τους και τις λύπες τους μέσα στην καρδιά και στα συναισθήματά του. Έτσι, επίσης, γεννήθηκε ο Ρωμανός ο Μελωδός στη Χόμς εμέσα και έζησε στη Βηρυτό. Οι ύμνοι και τα ποίηματά του ήχουσαν στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη για να γίνουν μια μουσική επανάσταση, δροσίζοντας όλο το ρωμιο-ελληνικό πολιτισμό. Έτσι, επίσης, όταν κατέκτησαν οι Άραβες στην Ανατολή, μιλούσαν
με την πλειοψηφία του αστικού πληθυσμού ελληνικά μέσω διερμηνέων. Έτσι, μετά την κατάληψη της Ανατολής από τους Άραβες, το 634, χιλιάδες Ανατολίτες Ρωμιοί βραπέτευσαν και κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη χώρα τους, η οποία προστάτευε τη θρησκεία τους και μιλούσε τη γλώσσα τους, δηλαδή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και την πρωτεύουσά της, την Κωνσταντινούπολη. Πίστευαν ότι η επαρχία της Ανατολής του Ρωμιακού κράτους έπεσε προσωρινά και θα έπρεπε να ελευθερωθεί. Από εκείνους τους μετανάστες, από τη Ρωμαϊκή Μπάλβεκ, η Ηλιούπολη, βγήκε ο Καλλίνικος, ο οποίος εφήβρε το διάσημο ελληνικό πυρ, ή πυρ ρωμαϊκό, το πολεμικό ναυτικό που έσωσε την Κωνσταντινούπολη για αιώνες από τις επιθέσεις των βαρβάρων. Έτσι, επίσης ύστερα από 100 χρόνια κατοχής της Δαμασκού από τους Άραβες, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός έγραφε μόνο στην ελληνική γλώσσα για να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους που έχουν σφραγίσει τον ελληνικό πολιτισμό και τα ποίηματα και τα κείμενά του έχουν γίνει τα πιο διαδεδομένα στην Ελλάδα. Αυτό είναι που έκανε το Άγιο Γεώργιο της Βηρητού προστάτη Άγιο του ελληνικού στρατού. Τον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκη προστάτη πολλών αμών της Βηρητού και την Θεοτόκο που γεννήθηκε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης προστάτηδα του Αγίου Όρους. Κάθε πόλη στην οποία ο πολιτισμός μας έχει αναπτυχθεί μας μοιάζει. Κάθε ναός, κάθε εκκλησία, κάθε κόπος χώματος, κάθε κλαδί ελιάς, κάθε σαγόνα αίματος, κάθε δάκρυ, κάθε σαγόνα μελάνης που μαρτύρησε για τις διαχρονικές μας αξίες και τα κοινά μας ιερά σε όλη την ιστορία, από την Αντιόχεια, στην Ιερουσαλήμ, στην Αλεξάνδρεια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα, όλα μας μοιάζουν και μας πονούν. Είναι αλήθεια ότι οι Άραβες είχαν καταλάβει μέρος του Ρωμιακού κράτους και οι Τούρκοι κατέλαβαν ένα άλλο μέρος. Αλλά η Ρωμιακή ψυχή είναι ακόμα ζωντανή παρά όλων αυτών των γεγονότων. Είναι στην Αθήνα ακόμα επειδή άνδρες σαν τον Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανών είναι στην Αθήνα ακόμα, επειδή άνδρες σαν τον Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανών και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη πρέπηκαν εδώ. Είναι ακόμα ζωντανή, επειδή γυναίκες σαν την Πουπουλίνα πρέπηκαν εδώ. Και είναι ακόμα ζωντανές γιατί μια μειοψηφία αρνήθηκε να υποκύψει και είπε ελευθερία ή θάνατος μια μέρα.
μια ημέρα του έτους 1821 για να ξεκινήσει η μεγάλη ελληνική επανάσταση. Ρωτήθηκε ο Αριστοτέλης μια μέρα, ποιος κάνει τους καταπιεστές. Εκείνος απάντησε, η αδυναμία των καταπιεσμένων. Οι καταπιεσμένοι το 1821 αποφάσισαν να ανατρέψουν τον καταπιεστή και ορκίστηκαν ελευθερία ή θάνατος. Η επανάστασή τους δεν ήταν μόνο για την Πελοπόννησο, αλλά ήταν η επανάσταση της ελευθερίας στην Γαλλία. Επανάσταση της δικαιοσύνης στην αδικία. Επανάσταση της αξιοπρέπειας στην υποταγή. Επανάσταση των γενναίων στους δειλούς. Ήταν μια επανάσταση των ελεύθερων του κόσμου κατά τις αρχές της καταπίεσης, δουλείας και τρομοκρατίας. Ακριβώς όπως μάθονται οι Ανατολίτες σήμερα στον πόλεμο της ελευθερίας στον κόσμο εναντίον στις αρχές της καταπίεσης, δουλείας και τρομοκρατίας. Αυτοί σήκωσαν τον Σταυρό Λάβαρο γιατί πίστεψαν ότι η Σταύρωση προηγείται την Ανάσταση και ότι ένας μακρύς Γολγοθάς προηγείται την Επανάσταση. Σήμερα ο Ρωμιακός πολιτισμός είναι ακόμα ζωντανός. Είναι αλήθεια ότι έχει χάσει την κυβέρνηση εδώ ή εκεί, αλλά είναι ακόμα ζωντανός στις ψυχές των παιδιών. Κεφάλια κόβονται και στη συνέχεια παίζεται ποδόσφαιρο με αυτά. Άνδρες σταυρώνονται επειδή αρνήθηκαν να απαρνηθούν τον Χριστό. Εκκλησίες καίγονται, σπίτια καταστρέφονται, κημητήρια βεβηλώνονται, μέλη ακροτηριάζονται, σταυροί απομακρύνονται από τις εκκλησίες, μοναχές και επίσκοποι απάγονται, το μόνο όπλο τους είναι το κομποσκίνι. Χιλιάδες τοποθετούνται σε κλουβιά για να πουληθούν. Σπίτια σφραγίζονται με το αρχικό γράμμα νουν, δηλαδή με το νι, ως διαφοροποίηση από τους χριστιανούς. Γράφουν στους τοίχους των εκκλησιών της Τρίπολης, του Λίβανου, απειλές με σφαγή και το έγκλημα είναι η λατρεία του Σταυρού. Αυτές δεν είναι σκηνές από το έτος 634 ή από τις σφαγές των Οθωμανών το 1453. Ή από τις σφαγές των Τούρκων το 1915. Είναι σημερινές σκηνές το 2014. Στη Μουσούλη, στη Ράκα, στη Κάσα, στη Μαλούλα και ποιος ξέρει, ίσως αύριο στη Βηρητό ή στην Κύπρο ή στην Κρήτη, ακόμα και στην Αθήνα. Θεός ποιος.
υποχρεωτική από εμάς σήμερα είναι η διοργάνωση και η ευαισθητοποίηση, η συνειδητοποίηση της αληθινής μας ταυτότητας και συνείδηση των απειλών προς εμάς. Η κίνδυνη σήμερα είναι το δέλεα του δυτικού υλισμού από τη μία πλευρά και ο βάναυσος ισλαμικός εξτρεμισμός. Ο ένας σκοτώνει τη σάρκα και ο άλλος την ψυχή. Ως εκ τούτου, η σημασία του έργου που κάνετε από την άποψη της οικοδόμησης της Εκκλησίας του Εθνικού Τάματος για να διατηρηθεί η πνευματική ταυτότητα του ελληνικού μας έθνους, η δεύτερη κεφάλι του αθάνατου αϊκού μας. Όλοι πρέπει να ενωθούμε σήμερα να βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Τα βάσανα του κοσυφοπεδίου μας αφορούν. Τα βάσανα της Μοσούλης μας αφορούν. Τα βάσανα της Μχάρδη μας αφορούν. Μχάρδη, η πολιορκημένη Ορθόδοξη πόλη στη Συρία σήμερα. Και τα βάσανα της Ελλάδας μας αφορούν. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι ο εχθρός δεν μας βλέπει χωρισμένους, αλλά ενωμένους. Στην ιστορία μας λέει ότι όταν κατέκτησε τη Δαμασκό πήγε συγκριτό το 634 και στη συνέχεια στην Ιερουσαλήμ και στην Τρίπολη το 642. Και όταν έπεσε όλη η Ανατολή στα χέρια των τζιχαδιστών, κατέλαβε τον Κύπρο το 656. Ύστερα το νησί της Κρήτης το 825. Για να επιστρέψει, να κατακτήσει κάθε περιοχή, ώσπου έπεσε η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα του βασιλείου των βασιλείων, και μετά την Κωνσταντινούπολη συνέχισαν στην Αθήνα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, τόσο θα πρέπει να έχουμε επίγνωση της σημασίας το να βοηθάμε ο ένας τον άλλο στη μέση και στα πλευρά οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά, γιατί μια επίθεση στα πλευρά θα ακολουθηθεί όπως συνέβη ιστορικά με μια επίθεση στη μέση. Πόσο αίμα έπεσε, πόσοι μάρτυρες, πόσοι αγώνες, τα κρανία των προγόνων μας περιμένουν και μαρτυρούν λέγοντας: μαρτυρήσαμε για να παραμένει η Ορθοδοξία και η αξιοπρεπία και να μας ζητάει την πίστη και την αφοσίωση. Ως εκ τούτου, σήμερα ορκιζόμαστε μαζί να είμαστε ο Δαβίδ στην αντιμετώπιση του Γολιάθ. Να είμαστε οι ήρωες της Μάνης στην αντιμετώπιση του Ιμπραήμ Μπαζά. Και να κρατήσουμε τη φλόγα αναμένη και να την παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές μας. Μια φλόγα ελληνική και μια φλόγα ορθόδοξη.
οι ίδιοι οι τζιχαδιστές οι οποίοι γέμισαν τυχείο με το αίμα των παιδιών και τα κρανία των αθώων. Οι ίδιοι οι τζιχαδιστές οι οποίοι γέμισαν τον πόντο με τις κραυγές των σφαγμένων και με τα καραβάνια των προσφύγων. Οι ίδιοι οι τζιχαδιστές οι οποίοι γέμισαν τη Σμύρνη με το θρήνο των γυναικών και το κλάμα των παιδιών. Είναι οι ίδιοι που επιτέθηκαν στο Μουσούλη σήμερα και που πολιορκούν την Χαρτή και ίσως επιτεθούν στη Βηρυτό ή την Τρίπολη πολύ σύντομα. Αλλά εμείς απαντάμε. Εμείς ορκιστήκαμε με τον όρκο των Σπαρτιατών εναντίον των Περσών, τον όρκο του Κολοκοτρώνη εναντίον των Οθωμανών. Πεθαίνουμε ελεύθεροι και δεν θα ζήσουμε σλάβοι. Πεθαίνουμε ελεύθεροι και δεν θα ζήσουμε σλάβοι. Οι ελεύθεροι δεν φοβούνται η σταύρωση, γιατί την τρίτη ημέρα θα αναστηθούν. Και εσείς θα λιώσετε σαν τα κεριά και θα σκορπιστείτε σαν το σκοτάδι, γιατί εμείς είμαστε το πνεύμα αληθείας, το πλήρωμα της ζωής και η χαρά της Ανάστασης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ζήσετε, να ζήσετε.